ότι έρχεστε σε μια διάλεξη που αφορά την ανθρωπότητα, είναι ίδια ένα θέμα, που αφορά την πολιτικότητα της ανθρωπότητας, είναι το δικό σας θέμα, δηλαδή πρέπει να το θέσει. Άρα θα κάνουμε μερικές διευκρινήσεις στην αρχή, γιατί κανονικά θα πάμε πιο βαθιά. Συνήθως εδώ στο gallery πάμε πιο βαθιά, γιατί μας το επιτρέπει. Σε άλλους χώρους πάμε λίγο πιο ρηχά για να προλάβουμε να μην μας διώξουν πριν που, τι λέει τώρα πάλι. Ενώ εδώ είμαστε εντάξει. Με την άνεση, χαίρομαι υπάρχει και η έκθεση. Δεν είπα τα ονόματα, αλλά είδα ήδη μερικά έργα. Όλα αυτά πουλούνται. Ναι, βέβαια. Εμένα μου άρεσε το εννοείται στο τέλος, έτσι ήταν πολύ. Πολύ μάγκικο, ρεμπέτικο, ας πούμε. Εννοείται, ρε φίλε, τι νόμιζες για να έχουμε για την ανθρωπότητα εδώ. Άρα, η ανθρωπότητα, ας αρχίσουμε με το άνθρωπο ένα από τα δικαιώματα της ανθρωπότητας. Θυμάστε ότι για μας η ανθρωπότητα είναι η ζωντανή, είναι η κρίκη και η αγέννητη. Μπορεί να σας ξαφνιάσω σήμερα, αλήθεια να το πω λόγω της και της στο 17ο. Όλοι έχετε δει το σύμβολο της ειρήνης, το θυμάστε? Okay. Άρα θυμάστε ότι στην πραγματικότητα είναι δύο γράμματα. Το N και το D. Άρα είναι από τους σημειοφόρους. Τα καράβια, θυμάστε ότι έχουν σημαίες. Κάνουν διάφορα τέτοια. Ωραία. Άρα αυτό είναι το L και αυτό είναι το D. Άρα αν βάλετε και τα δύο μαζί, σας κάνει ακριβώς αυτό το σύμβολο. Χαίρομαι που το μάθατε την κέρδος. Εννοώ πριν πεθάνετε. Και έχετε και ένα αστρόγγυλο. Θυμάστε. Μία ερμηνεία που έχουμε είναι ότι αυτό που είναι μέσα είναι σαν να είναι παραμορφωμένος σταυρός και τους νεκρούς και ο κύκλος, που είναι κενός, είναι τους αγέννητους. Βλέπετε, άμα ξεκινήσει έτσι τώρα, εντάξει. Ξεκίνησα με σύμβολο που ξέρετε, φανταστείτε να είχα βάλει άλλο. Γιώργο, γιατί έτσι. Άρα. Και προσπαθώ να πω ότι ένα σύμβολο που είναι φτιαγμένο από την ειρήνη στην πραγματικότητα ήταν για να βγάλουμε τις πυρηνικές βόμβες. Αυτό είναι το νούκλεο ζάμων. Εντάξει. Αλλά έχει ενδιαφέρον γιατί το σύμβολο που έχει επιλέξει για να χαρακτηρίσει την ειρήνη που νομίζουμε ότι είναι αυτό, δεν έχει πουθενά τη λέξη ειρήνη. Έχει απλώς. Να μην έχουμε πια το στρατιωτικό σκέλος του πυρηνικού στην είδα. Όμως σιγά σιγά έγινε η ειρήνη. Μετά αυτό μπορεί να ερμηνευτεί, όπως έχει ερμηνευτεί και επίσημο, και να σας πω ότι έχει σχέση και με αυτό το θέμα, δηλαδή μέχρι και με τους νεκρούς και με τους αγέννητους. Δηλαδή δεν είναι μόνο οι ζωντανοί που καθορίζουν τα πάντα. Έχει επίσης ένα νόημα, άμα το σκεφτείτε, αν πραγματικά είστε πιστοί, σε με οποιονδήποτε τρόπο και πιστεύετε στην έννοια της ψυχής, τότε το γεγονός ότι μιλάμε για αυτές τις τρεις ομάδες, στην πραγματικότητα μιλάμε πάνω για τις ψυχές. Δηλαδή είναι οι αγέννητες ψυχές και μπορείτε να το δείτε κυριολεκτικά, αγέννητες δηλαδή λίγο πριν την εγκυμοσύνη. Όχι και εγώ, δεν θέλω να συνοχλεί. Εδώ δεν ενοχλεί ούτε τον Χριστό, ούτε τον Παπά, ούτε. Αλλά συγκέντρωσε. Εντάξει. Θυμάστε ότι ο Ιωάννης πιστεύει ότι έχει μόνο θετικά. Άρα, είναι θέμα χρόνου. Μην τον διαψεύσεις. Άρα, αν έχετε την ψυχή πριν, όταν ταυτίζεται με το σώμα και μετά, άρα μιλάμε, ας πούμε, ότι η ανθρωπότητα είναι η ψυχότητα. Εντάξει, αρχίσαμε εύκολα αυτό. Ποιος πιστεύει στην ψυχότητα? Θα μου πείτε, είναι μερικοί που δεν πιστεύουν στην ανθρωπότητα, που νομίζουν ότι είναι αυτό που βλέπουν. Αλλά φαντάζομαι τους λες ότι είναι αυτό που δεν βλέπεις. Δες τώρα, εντάξει. Πολλοί από εμάς, πρώτα απ' όλα δεν πιστεύουν και απλώς βλέπουν. Άρα τι βλέπουν? Βλέπουν τις κοινωνίες. Και λένε αυτό, μάλλον άμα τις βάλουμε όλες μαζί, θα είναι αυτό η ανθρωπότητα. Να ξέρετε ότι άμα βάλετε ένα τσουβάλι τούβλα, δεν κάνετε σπίτι. Κάνετε ένα τσουβάλι τούβλα. Άρα αυτό όμως δεν το πιστεύουν, το βλέπουν.
Έχουν, υπάρχει κάποιο που έχει ανάγκη να πιστέψει στην έννοια τη κοινωνία, αφού τη βλέπει. Η κοινωνία είναι αυτή, αυτή και αυτή. Για την έννοια τη ανθρωπότητα είναι λίγο πιο λεπτό το ζήτημα, γιατί πόσε φορέ βλέπουμε την ανθρωπότητα. Θυμάστε ότι είμαστε 7 δισεκατομμύρια, στην πραγματικότητα ήμασταν 80 δισεκατομμύρια, αυτό που λέμε άνθρωπος, και από τα 80 έχουν μείνει τα 7 ζωντανά και συνεχώς αλλάζουν. Άμα μου πείτε ότι θυμάστε τα 80, και εγώ μαζί σας. Αλλά άμα είστε στα 7 ή δεν λέτε όλα τα 7 ή... Τι προσπαθώ να πω. Τι σημαίνει να θυμάμαι κάτι που δεν έχω δει. Οκ, πατάω φρένο, θα το ξανακάνω λίγο πιο αργά, γιατί βλέπω ότι είμαι ήδη μέσα στη μοναξιά της ανθρωπότητας. Θέλετε ένα ανέκδοτο? Όχι, ούτε ανέκδοτο δεν θέλετε. Και η ανθρωπότητα λέει ανέκδοτα. Ποιος θα καταλάβει σαν ανέκδοτα. Α, ξανάρχομαι λίγο πιο ομαλά, για να μην μου φύγετε αμέσως. Ξαναλέω. Θυμόμαστε κάτι που είδαμε, κάτι που ακούσαμε, αλλά το ερώτημα είναι αν θυμάστε κάτι που σκεφτήκατε. Και αυτό γίνεται, δεν γίνεται. Απλά είναι απλώς σκέψη, χωρίς να έχετε δει και χωρίς να κάνετε καμία αίσθηση, τι θυμάστε. Θέλω να φανταστείτε την σκέψη χωρίς αισθήσεις. Δηλαδή λες, μην αρχίσεις να λες, θυμάμαι ένα τοπίο. Όχι. Άκουσα μια μουσική. Όχι. Τι μπορείτε να θυμηθείτε χωρίς αισθήσεις. Δηλαδή, γνήσια μνήμη, ατόφια μνήμη. Όχι που να προέρχεται από έναν τρόπο που έχετε έναν εισιτήρα και το πιάσετε. Θα μου πεις, δηλαδή, μπορούμε να θυμηθούμε κάτι που πραγματικά δεν έχει καμία σχέση με τις αισθήσεις. Βλέπετε, δυσκολεύεστε τώρα. Το όραμα. Πώς? Το όραμα. Ποιο όραμα? Ένα όραμα δεν έχει σχέση με τις αισθήσεις. Πες μου ένα όραμα. Μια φαντασίωση. Το όραμα. Ναι, δεν φταίσαι εσύ, η φαντασίωση. Ναι, και κάτι άλλο. Είναι. Μια φαντασίωση, δηλαδή τι κάνει αυτή η φαντασίωση, τι είναι. Μια οπτασία, δεν έχει σχέση με τις αισθήσεις. Βλέπω, οπτασία. Ναι, όπτα, ναι, αλλά... Όπτα, οπτική. Ναι. Καμία σχέση. Ναι, εντάξει, ακούγεται ότι έχει, αλλά... Ακούγεται. Κοίτα τα ρήματα που έχουμε, είναι λογικά. Είναι λογικά, εντάξει. Του είπα για μία οπτασία και μ' άκουσε. Αλλά όσο δεν την είχε αγγίξει, δεν με πίστευε. Και το όραμα έχει την όραση, αλλά... Όχι, το όραμα είναι πραγματικά της όρασης, γιατί είναι το μπέρδεμα που έχουμε με το κατανοώ και βλέπω. Δηλαδή, μερικές φορές για να πεις, κατάλαβες τι εννοώ, ναι, μωρέ, το είδα. Βέβαια, δεν είδες τίποτα. Εγώ λοιπόν μιλάω για κάτι λίγο πιο αφαιρετικό και ξανέρχομαι σε αυτό με την ανθρωπότητα. Οι αισθήσεις μας αγγίζουν τις κοινωνίες. Είναι μόνο η νοημοσύνη και η μνημοσύνη μπορεί να αγγίξουν την ανθρωπότητα για έναν πολύ απλό λόγο, διότι δεν την αγγίζουν, είναι. Βέβαια. Όταν λέω, ας πούμε, ότι η ανθρωπιά είναι η έκφραση της ανθρωπότητας μέσω σας. Και τώρα εσείς αναρωτιέστε αν η ανθρωπιά μπορεί να καταλάβει την ανθρωπότητα. Μα να καταλάβει τι, ότι είναι, αφού είναι η ίδια. Εντάξει. Η Γεωργία παίζει έναν ρόλο. Εντάξει. Και εγώ σε ρωτάω αν αντιλαμβάνεσαι ότι παίζει έναν ρόλο. Είναι εύκολες, γίνεται. Ναι. Τώρα σε ρωτάω αν το πρόσωπο που παίζεις, αντιλαμβάνεται ότι το παίζεις. Όχι. Το ιδεατό θα ήταν να το αντιλαμβανόταν. Το ιδεατό, αλλά αυτό που έχει σημασία τώρα είναι να το σκεφτείς ότι το πρόσωπο που
παίζεις, ξέρει ότι το παίζεις. Ευτυχώς που δεν το ξέρει. Όχι, 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 να το σκεφτείς τώρα. Το γεγονός ότι το σκέφτεσαι τώρα, δεν έχει πια καμία σχέση με τις αισθήσεις. Αλλά μπορείς να το κάνεις, μέσω της διδασκαλίας μπορείς να το κάνεις. Τώρα, το ερώτημα είναι, δηλαδή, η ανθρωπότητα πώς το βλέπει. Εσύ παίζεις έναν ρόλο μέσα στην ανθρωπότητα. Δεν σου έχουν πει το σενάριο. Είναι μοναδικός, δεν ξέρεις και πώς τελειώνει. Άρα αυτό σχεδιάζεις. Το ερώτημα είναι αν η ανθρωπότητα ξέρει ότι παίζεις. Απάντηση. Είναι το ναι. Για τους κώδικες που σας έλεγα, θυμάστε, εμένα μου αρέσουν και οι μικρές λεπτομέρειες. Θυμάστε το Morse, τώρα άκουσα το Morse, εντάξει. Άρα υπάρχει ένα χιούμορ μέσα στο Morse. Ξέρω ότι δεν θα γελάσετε, δεν θα ξεχαρδιστείτε στο γέλιο, τέλος πάντων θα σας το πω, σαν να είστε φίλοι μου, εντάξει. Τι, αυτό σας λέει κάτι αυτό, α? Αυτό είναι το αρχή, είναι το SOS. Αλλά έχει τι, αυτό, αυτό είναι το V. Είναι η αρχή της Πέμπτης Συμφωνίας, του Μπετόβεν. Και είναι το σύμβολο για τη νίκη. Δηλαδή, μέσα στο Morse έβαλαν έναν κώδικα που για το V, αντί να βάλουν ό,τι να είναι, επειδή ήταν η νίκη, ενσωμάτωσαν την αρχή της συμφωνίας του Μπετόβεν. Σας λέει κάτι τώρα. Τα πρώτα δεν θα σε δουν. Ιωάννη. Δεν ξέρω. Και λέω, όταν το βλέπεις αυτό, λες καλά, μέσα στο Morse τόλμησαν να βάλουν άλλον κώδικα. Εντάξει. Αυτό είναι η ανθρωπιά. Είναι ότι εσύ βλέπεις τον κώδικα και σου λέει κώδικα Morse αυθαίρετο. Είναι κάνουν τι, τα, του, του και τα λεπτά. Ωραία. Και μετά η αγορά σου λέει θα βάλω και το V. Αυτό για μένα είναι στίγμα ανθρωπιάς. Δηλαδή ενώ φαινόταν αυθαίρετο, έβαλε μια αξία και σου λέει για να συμβολίζει ότι νικήσαμε. Με το V, στο V θα βάλουμε τον Μπετόβεν. Όπως ας πούμε για τον ύμνο της Ευρωπαϊκής Ένωσης που πήραμε τον ύμνο της χαράς, α, του Σίλα. Άρα η ιδέα ποια είναι, είναι ότι μέσα σε έναν κώδικα που φαίνεται να είναι καλά δομημένος, έχετε και έναν άλλο κώδικα. Πιο βαθιά. Άρα ένας κώδικας που είναι ας πούμε οι κοινωνίες, κωδικοποιημένες, με συμβάσεις, με κανόνες, με νόμους. Είναι δύσκολο να δείτε πού είναι η ανθρωπότητα. Πώς να την αγγίξετε, πώς να πάτε πιο βαθιά. Άρα, μια τεχνική που έχουμε για να πάμε πιο βαθιά είναι να πάμε πολυκυκλικά. Δεν το έχεις την πρώτη γύρω, δεν πειράζει, θα σου έρθει. Ξανά. Αλλά πρόσεξε. Κάθε φορά που πας πολυκυκλικά, προχωράς. Δεν μένεις στο ίδιο. Άρα, δεν γίνει φαύλος κύκλος. Προχωράς, εμβαθύνεις, ξαναερμηνεύεις αυτή την έννοια και λες δηλαδή αυτό εννοεί, δηλαδή ας πούμε ότι η ανθρωπότητα είναι η ψυχότητα. Άμα τώρα δεν πιστεύετε στις ψυχές, πώς θα τα βάλετε πέρα από την ψυχότητα. Άμα δεν πιστεύετε ότι μέσω της ανθρωπότητας εκφραζόσαστε. Άμα θέλετε σιόν καλά να δείτε όλη την ανθρωπότητα, να πείτε τώρα την είδα, την πιστεύω. Ενώ στην πραγματικότητα, εφόσον την είδε, δεν είναι να την πιστέψει, την είδε. Αλλά μπορεί να τη δει, μπορεί να δει μόνο το κομμάτι το ζωντανό, το οποίο είναι ήδη γεννημένο. Συμφωνούμε. Ωραία. Άμα βλέπει το κομμάτι το ζωντανό που είναι ήδη γεννημένο, τι σημαίνει που δεν βλέπει τα άλλα. Όπως απαντάει κάποια με μεγάλη σοφία, είναι ότι η στρατηγική είναι το αόρατο. Άρα στην πραγματικότητα αυτό που βλέπουμε είναι το τακτικό κομμάτι, η ζωντανή, και το αόρατο είναι η νεκρή και η αγέννητη. Άρα αυτό το αόρατο
Είναι η στρατηγική. Η στρατηγική, άμα το φανταστείτε σαν έννοια, είναι πώς βλέπεις το αόρατο. Θα πείτε αμέσως, α, η Αθηνά ειδικά, α, είδες, ο δάσκαλος είπε βλέπεις. Αλλά επειδή μετά έβαλα αόρατο, ο συνδυασμός των δύο, υπάρχει μια κόντρα. Πώς βλέπεις το αόρατο. Δηλαδή, για να το πούμε πιο συμπυκνωμένα, πώς το αόρατο είναι ορατό. Άμα το ακούγατε αυτό, θα λέγατε αυτό σίγουρα είναι κοάν. Επινόηση. Πώς? Επινόηση. Ναι, αλλά δεν διαφωνώ και βέβαια αυτό κάνουμε. Αλλά λέω απλώς ότι επιτέλους, ναι, επιτέλους. Ναι, ναι, ξέρω, ξέρω. Περιμένατε το βέτο της Γαλλίας για να εμφανιστείτε. Ψάχνουμε γλυκά, να φέρουμε γλυκά. Α, γι' αυτό. Μια τούκητα, να. Λοιπόν, άρα, και βέβαια με την νόηση, αλλά μπορείς μόνο με την νόηση. Θέλει και μνήμη. Θέλει νοημοσύνη και μνημοσύνη. Δεν καταλαβαίνουμε πόσο ανάγκη έχει το ένα από το άλλο. Και γι' αυτό, ας πούμε, από τις ασθένειες που με στεναχωρούν στην ιστορία της ανθρωπότητας, οι ασθένειες που σου σβήνουν τη μνήμη είναι οι χειρότερες. Δεν ξέρεις καν ότι σβήνεις. Έτσι. Για τους ηθοποιούς. Δηλαδή φαντάζομαι ότι συνεχίζεις να παίζεις, αλλά χάνεις τα λόγια, αλλά συνεχίζεις να παίζεις. Και ο σκηνοθέτης σου λέει, Γεωργία, το κείμενο, ναι, ναι, τι έχει το κείμενο, δεν το είπα σωστά. Αυτά που είπες, τα είπες σωστά, αλλά υπάρχουν και πράγματα που δεν έχεις πει. Ποια? Και συνεχίζουμε τον διάλογο και στο τέλος μου λες, γιατί με διέκοψες. Και εγώ μετά σου λέω, όχι, όχι, συνέχισε. Αυτό είναι αυτοαναφορικό. Αλλά όταν το δείτε με αυτόν τον τρόπο θα καταλάβετε το εξής, ότι η δυσκολία που υπάρχει είναι ότι για να δεις το αόρατο πρέπει να το αναζητήσεις. Γιατί να το αναζητήσεις, αφού δεν το έχεις δει και δεν φαίνεται. Με άλλα λόγια, γιατί να σου λείπει κάτι που δεν έζησε. Εδώ πέρα έχετε δικαίωμα να πείτε, ρε γαμώτο, δεν πήγα κι εγώ στη Σεδί. Ναι, βέβαια, γιατί έχετε δει τον Άμστρομ, τον Άντριν, έχετε δει άλλους. Συνολικά 12 που έχουν πάει. Λέτε, εντάξει, αλλά μπορείς να πεις, γιατί δεν πήγα κι εγώ στον Άντριν, αφού δεν πήγαμε ακόμα να κάνουμε. Λέτε με το ρομπότ, δίπλα. Η ανθρωπότητα μας μαθαίνει να αγαπάμε και αυτό που δεν βλέπουμε. Ενώ η κοινωνία μας μαθαίνει να μισούμε αυτό που δεν βλέπουμε. Ξέρεις, κάποιος σου λέει κάτι καλό. Δεν μπορεί να είναι τόσο καλός. Κάποια ρουφιανιά θα κρύβει. Δεν έχει πει τίποτα άλλο. Άμα σου είχε βρήσει, πες είναι κακός. Αλλά δεν μπορεί να είναι τόσο καλός. Κάτι. Πόσο καλός μπορείς να είσαι. Πόσο αντέχεις. Ενώ ο άλλος. Αλλά το θέμα είναι ότι δεν αντέχουν και πάρα πολύ. Λες πες και καμία κακιούλα ρε παιδί μου. Κάτι, είναι μερικοί που χαίρονται με τον Χριστό που σε κάποια φάση πήρε και το μαστίγιο. Τουλάχιστον λέει, εντάξει, τώρα το κατάλαβα. Άμα δεν το έχει πάρει καθόλου, θα λέει δίκη γίνεται. Άρα, για την ανθρωπότητα, έτσι όπως το βλέπουμε, τι μπορούμε να πούμε. Ότι η ανθρωπότητα ουσιαστικά ζει μέσα στο αόρατο. Η πρόσβασή μας σε αυτήν γίνεται μέσω της νοημοσύνης και της μνήμης, αλλά στην πραγματικότητα η μνήμη είναι η ίδια. Η νοημοσύνη μας είναι αυτό που ξεφεύγει λίγο. Εντάξει. Άρα η μνημοσύνη είναι η πραγματικότητα, η νοημοσύνη είναι η έξω πραγματικότητα.
να πρέπει να είσαι λίγο έξω πραγματικός για να μπορείς να δεις πώς είναι η πραγματικότητα. Και μετά, εφόσον το κατάλαβες και γίνεται μνημοσύνη, γίνεται καινούργια πραγματικότητα. Η πραγματικότητα δεν παράγει άλλη πραγματικότητα, απλώς συντηρεί. Η έξω πραγματικότητα παράγει πραγματικότητα. Εντάξει. Το έχουμε, είμαστε εδώ όλοι. Τώρα είστε στην πραγματικότητα ή στην έξω πραγματικότητα. Γιατί προηγουμένως ήσασταν σαν ξεκάθαρα στην έξω πραγματικότητα, φαινόταν. Άρα, με την μνημοσύνη η οποία μας έρχεται από την ανθρωπότητα, παράγουμε κάτι που είναι λίγο εξωτερικό. Είναι πολλοί που, ας πούμε, έχετε μια πλατωνική άποψη, λέτε ότι ούτως ή άλλως αυτό που θα ανακαλύψουμε το έχουμε ήδη. Αμέσως το βλέπουμε ότι υπήρχε. Έτσι. Αν έχετε μια άποψη που είναι καθαρά πιο εγκεφαλική και πιο ανθρώπινη, θα πείτε ότι απλώς το ανακαλύψετε και τώρα υπάρχει. Για την ανθρωπότητα είναι μια δυσκολία. Ας πούμε, βλέπουμε καλά τις αριθμούς, δυσκολευτήκαμε με το κενό. Δυσκολευτήκαμε με το 0 πρώτα και μετά με το κενό. Και τώρα μαθηματικά ορίζουμε τους αριθμούς μέσω του κενού. Λοιπόν, πότε το προλάβατε, γιατί στην πραγματικότητα μετά έγινε κομμάτι μνημοσύνης, κωδικοποιημένο από την νοημοσύνη και μετά έγινε ευανάγνωστο. Ενώ πριν πώς το σκεφτήκαμε, το σκεφτήκαμε όπως μπορούσαμε. Άρα βάλαμε τους αριθμούς, μετά βάλαμε το 0, μετά βάλαμε το κενό και μετά λέμε μήπως θα τα ξαναοργανώσουμε τώρα που τα μάθαμε. Εδώ είναι το ίδιο με την ανθρωπότητα. Αυτό που βλέπετε κανονικά είναι η οικογένειά σας. Βέβαια είναι αρκετά φλού η έννοια της οικογένειας, γιατί πρέπει κάποτε να σταματήσετε. Η οικογένειά σας, ας πούμε, είναι όλο το γενεαλικό σας δέντρο. Είναι μια φέτα. Λίγο παχιά, λίγο λεπτή, ανάλογα. Άρα ξεκινάτε με την οικογένεια χωρίς να καταλαβαίνετε ότι παράγει κλάσεις. Μετά λέτε, η οικογένεια είναι οι οικογένειες, είναι ας πούμε οι παρέες και η κοινωνία. Μετά λέτε, θα κάνω το ίδιο, η κοινωνία με την κοινωνία. Ναι. Και θα τις βάλω μαζί, άρα θα παράγω την ανθρωπότητα. Είναι το παράδοξο που έχουμε στη θεωρία συνόλων, είναι ότι άμα πάρετε, ας πούμε, είναι το περίφημο παράδοξο του Ράσελ, το βιβλίο που έχει την καταγραφή όλων των βιβλίων δεν είναι βιβλίο. Εντάξει. Είστε μια βιβλιοθήκη, έχει πολλά βιβλία και λέτε, παιδιά, ο κατάλογος από τα βιβλία πού είναι, λέει, σε αυτό το βιβλίο. Λες, σε αυτό το βιβλίο είναι ο κατάλογος από τα βιβλία και μετά τι ψάχνεις αμέσως, αν μέσα στο κατάλογο έχει τον εαυτό του. Και σου λέει, στον αριθμό τάδε, κατάλογος. Και είναι αυτό που διαβάζεις. Αυτό αναφορικά είναι σούπερ. Το θέμα είναι ότι αυτό είναι βιβλίο ή είναι κατάλογος βιβλίων. Γιατί άμα αποφασίσετε ότι είναι βιβλίο, έχετε αμέσως πολλά παράδοξα. Άμα αποφασίσετε ότι είναι κατάλογος, ότι δεν είναι πια βιβλίο. Αλλά το βιβλίο που θυμάται πού είναι τα βιβλία, είναι αυτό που δεν είναι βιβλίο. Στην πραγματικότητα, όλα τα άλλα είναι μνήμη, είναι το μόνο που είναι νοημοσύνη. Είμαστε εντάξει. Τι προτιμάτε να είστε, μνημοσύνη ή νοημοσύνη. Είναι πολύ απλό, είναι στο ερώτημα, όταν θα πάτε σε ένα νησί και σας ρωτάει κάποιος ποιο βιβλίο θα πάρετε, είναι πολύ που λένε, ας πούμε, το αγαπημένο τους, αλλά επειδή δεν έχουν φάει ποτέ 20 φορές το ίδιο γεύμα, δεν ξέρουν ότι το αγαπημένο τους θα είναι γρήγορα το πιο μισητό, και γι' αυτό συμφέρει να πάρετε ένα βιβλίο το οποίο είναι λευκές εικόνες και να το γράφετε εσείς. Αυτό είναι δύσκολο να το μισήσετε. Τώρα πώς θα το μισήσετε αφού δεν το έχετε τελειώσει. Δεν προλαβαίνεις. Δεν στο γράφω. Πες ότι γράφεις το μισό. Μετά μιλάει το βιβλίο. Σαν τον Σιλ. Με μισείς. Λες όχι, όχι, για το βιβλίο μιλάω. Ποιος απαντάει. Άρα, όταν γράφετε στο νησί απομονωμένο, ουσιαστικά τι κάνετε. Κάνετε νοημοσύνη που παράγει μνημοσύνη. Είναι ακριβώς το φαινόμενο του Ρομπινσόν Κρουζόη. Δηλαδή, το πρώτο πράγμα που έκανε, μιλάω πιο πολύ για Βονδοντίου Ρελάμ του Πασιφίκ. Το άλλο είναι λίγο για τα παιδιά, το άλλο είναι λίγο πιο έντεχνο. Άμα το διαβάσετε αυτό, που έχει σχέση με την Παρασκευή, το πρώτο πράγμα που κάνει ο Ρομπινσόν Κρουζόη, του Μισελ Τόνιε, όχι του Ντεφό, πάει και μπαίνει στη λάσπη.
ανακατεύεται έτσι και λέει «Είμαι και εγώ κτίνος». Κτίνος. Σου λέει «Δεν υπάρχει πια κανένας, είμαι μόνος μου, πώς είμαι άνθρωπος». Και γίνεται κτίνος, εισαγωγικό, και σε κάποια φάση λέει «Δεν μπορώ να γίνω κτίνος». Πείστε αυτό που τη σκέφτεσαι. Είναι πραγματικά η ιδέα του δίκαιου. Ο δίκαιος και να το παλεύει δεν μπορεί να γίνει βάρβαρος. Ο αθώος μπορεί. Μπορεί να το παλεύει. Άρα, εφόσον είναι μέσα στη λάσπη και τα βιάζει, αποφασίζει ότι θα παράγει πολιτισμό. Άρα, δημιουργεί κανόνες. Νόμους, συνθήκες, αρχές, αξίες. Είναι μόνος του, ε. Okay. Σας βλέπω ότι δεν γελάτε. Εγώ χαιρόμουν ήδη όταν το διάβαζα. Αλλά θα ήθελα να σας δώσω ένα παράδειγμα. Ας πούμε, είναι ένας άνθρωπος που ήταν πολύ σεμνός και διακριτικός, είχε μια βιβλιοθήκη και κάθε φορά που έπαιρνε ένα βιβλίο από τη βιβλιοθήκη, έγραφε σε ένα χαρτάκι και το δάνειζε. Αυτός το δάνειζε στον εαυτό του και μετά αυτός είπε ότι το δανείστηκα. Άρα έγραφε με την υπογραφή του πότε το πήρε και μετά ξαναέγραφε την υπογραφή του πότε το ξαναέβαλε. Θα μου πείτε, αφού ήταν το βιβλίο του. Είναι αυτό που κάνει ο άλλος. Παρόλο που είναι μόνος. Σκέφτεται ήδη ως τι, ως ανθρωπότητα. Αυτό είναι το γαμάτι. Δηλαδή, όταν είσαι μόνος, δεν είσαι τίποτα την ανθρωπότητα. Αφού δεν είσαι τίποτα, θα φτιάχνει. Αλλιώς, πώς είσαι ανθρώπινος. Κάνετε πολλές απορροποιήσεις. Γιώργο μου, έχω δει και απορροποιήσεις, θα τα συζητήσουμε. Και μην βάλεις αυτά τα κομμάτια, τα χίλια, για να βάλεις το ωραίο. Γιατί μου θύμισες λίγο τον Μπερλιόζ όταν του έλεγαν «Εδώ η μουσική σας κάνει λίγο κοιλιά». Λέει «Άμα δεν βάλω κοιλιά, δεν θα φαίνει το ωραίο μετά». Βγάλε την κοιλιά, πάρε κατευθείαν. Όταν το βλέπετε με αυτόν τον τρόπο ότι κάποιος μόνος του μπορεί να το σκεφτεί έτσι, δεν είναι πει ότι κι άλλοι το σκέφτηκαν. Γιατί η ανθρωπότητα σκέφτεται ολικά. Και μάλιστα σκέφτεται και πολυκυκλικά. Κατά σημεία πρέπει να το σκέφτεστε εσύ σε ένα νησί, πάτε Πάσχα, το σκέφτονται αυτοί, βάζουν Μόαι. Πολλοί από εσάς βλέπετε τα Μόαι μόνο το πάνω μέρος, ενώ είναι βαθιά, βυθισμένα, είναι μεγάλα. Μετά λες, τι κοιτάζω. Είναι απίστευτο να βάλεις τόσο τεράστια δύναμη για να βάλεις ένα άγαλμα το οποίο κοιτάζει το πέλαγος. Όπου δεν υπάρχει τίποτα. Αλλά εδώ μπορείς να πεις τι βλέπει. Ουσιαστικά βλέπει τον άλλο κόσμο. Εμείς έχουμε την τάση τον παράδεισο να τον βάζουμε πάνω. Εντάξει. Και τα άλλα κάτω. Εντάξει. Θέλω να σκεφτείτε τώρα σε ένα νησί και δεν έχει τίποτα γύρω σας. Τι είναι να το βάλετε πάνω. Το βάλετε ευθεία. Μετά του γνωρίζετε εκείνο παράδοσος. Αφού δεν είναι accessible. Άρα, στην πραγματικότητα, το πρώτο πράγμα που σκεφτόμαστε είναι να βάλουμε ένα πράγμα το οποίο είναι ιδιωτό, αλλά είναι ιδιωτό σε ένα σημείο που δεν είναι προσβάσιμο. Στιγμή που πηγαίνει με το αεροπλάνο, θυμάστε τι είχε πει ο Γκαγκάρης, την πρώτη φορά που πήγε, λέει, παιδιά, δεν είδα κανένα. Κανένας δεν είχε προβλέψει, ας πούμε, σε ποιο ύψος τον βάζεις. Αλλά μετά καταλαβαίνω ότι είναι μεταφορικό. Είναι απλώς θέμα αξίας. Δεν είναι σχέμα το ύψος. Μα σας πω, ας πούμε, στα πόσα χιλιόμετρα είναι παράδεισος. Αυτολογικά, παιδί μου, πόσα λες. Όμω σας πω, σε ποιο βάθος είναι η κόλαση. Εδώ είναι πιο απλό. Δεν μπορεί να ξεπερνάει τη διάμετρο της γης. Δεν τελειώσει, είναι ξανά από την άλλη. Λες, α, γι' αυτό, εκεί είναι. Άρα, όταν το βλέπουμε με αυτόν τον τρόπο, το πρώτο πράγμα που κάνουμε για να διαφυλάξουμε το αόρατο, είναι να το βάλουμε σε μη προσβάσιμο. Είναι απίστευτο άμα το σκεφτείτε σαν νοητικό σχήμα. Δηλαδή, ενώ το αόρατο δεν το βλέπει κανένας, λες, για σιγουριά, το βάλω στο μη προσβάσιμο. Δεν μιλάω καν για σύννεφο, είναι πιο εξαιρεμένο. Άρα, για να το βάλεις στο μη προσβάσιμο, μετά πώς θυμάσαι ότι το έβαλες εκεί, εφόσον ήταν μη προσβάσιμο.
ακόμα χειρότερο. Πώς το έβαλες αφού ήταν μη προσβάσει. Θα πει ότι πήγες κάπου και το έβαλες. Ε? Και μπορεί βέβαια να το βάλεις και μετά να το ξεχάσεις ότι το έβαλες. Και αυτό γίνεται. Τότε είναι εύκολο. Το προφυλάσσουμε. Πολλοί από εμάς πιστεύουν ότι προστατεύουμε τα ορατά. Τα πιο θεμελιακά πράγματα που προστατεύουμε είναι τα ημιορατά. Τα ορατά. Ας προσέξτε, το μη ορατό μοιάζει λίγο με το μη προσβάσιμο, αλλά εδώ εννοώ κυριολεκτικά το ορατό είναι όλα αυτά που βλέπετε ή αισθάνεστε, το μη ορατό είναι αυτό και λες, εφόσον είναι αόρατο, γιατί θες να το προστατεύσεις. Και η πρώτη απάντηση είναι για να μην γίνει ορατό. Εντάξει, πάτε σε μια ζούγκλα με κάποιον αυτόχθονο λαό και σου λέει, από εδώ δεν περνάω. Λέει, γιατί εδώ είναι τα πνεύματα. Τώρα εσύ βλέπεις δέντρα. Δηλαδή, εγώ άμα περάσω, εγώ δεν θα έρθω μαζί σου. Τώρα, επειδή ξέρεις την έννοια της ζούγκλας, ξέρεις ότι υπάρχουν και άλλα πνεύματα, πιο ζωντανά, λιοντάρι και τέτοια. Τα έρθω, ρε. Ισχυρά πνεύματα φαίνονται. Ξέρεις, άστο, εντάξει. Τώρα, άμα δεν επιμένει ο άλλος, μπορεί και να πας. Θα σε φάει το λιοντάρι, βέβαια. Εντάξει. Τώρα, θα λες ότι είναι από το ζώδιο, δεν φταίει το λιοντάρι, αληθινό. Αυτό το πνεύμα, η πνευματικότητα, είναι αυτό που μας κρατάει ζωντανούς. Παρόλο που πεθαίνουμε. Δηλαδή, γεννιόμαστε για να πεθάνουμε. Εντάξει, δεν κάνουμε τίποτα άλλο. Ακόμα και για να αναστηθείτε κάπου που πρέπει να πεθάνετε. Και αυτό που μας κρατάει ζωντανούς είναι αυτό το πνεύμα. Αυτό το πνεύμα είναι από τα πρώτα βασικά πράγματα που δημιούργησε η ανθρωπότητα για να μιλήσει για αυτά που δεν βλέπει. Το πνεύμα είναι αρκετά ενδεχομένο, προσέξτε, γιατί δεν είναι ακριβώς η ψυχή. Θυμάστε ότι υπάρχει μια διαφοροποίηση, είναι πολύ που το μπερδεύω. Δεν μιλάω τώρα για το άγιο πνεύμα, που είναι άλλη κατηγορία πάλι, αλλά είναι παράξενο που επιλέξαμε το πνεύμα. Που επιλέξαμε το πνεύμα, το πνευματικός και πνεύμονας, δηλαδή ανάσα. Δηλαδή είναι αυτό που αφήνω την τελευταία φορά. Ενώ λες, ας πούμε, δεν αναπνέει πια και τέλειωσε, ξεψύχησε και έφυγε το πνεύμα του. Το πνεύμα του, η συμπραγματικότητα, επειδή πίστευαν σε κάποια φάση, είναι ότι απλώς είναι η ανάσα σου. Άρα είναι ουσιαστικά η τελευταία σου ανάσα. Και μετά που πήγε. Ποιος ανασένει. Είναι ότι δυσκολευόμαστε να το ορίσουμε. Αλλά προσέξτε, επειδή δυσκολευόμαστε να το ορίσουμε, θεωρούμε ότι είναι θεμελιακό. Έτσι, ας πούμε, μου βγάλε το λάδι. Γιατί βίκη είναι λογικό. Άμα πείτε μου βγάλε την ψυχή, ποιος να σε πιστέψει, ποιος μιλάει. Άμα πείτε μου βγάλε το πνεύμα, άμα πείτε μου βγάλε την ανθρωπιά, είναι αυτό που κάνουμε σε φάση γενοκτονίας. Δηλαδή σε μετατρέπουν σε κτίνους για να μπορούν να σε σκοτώσουν χωρίς να έχουν επιπτώσει. Τι από αυτά είναι πιο δύσκολο να σας βγάλουν. Θα καταλάβετε ότι ακόμα και να σας βασανίσουν, θα είναι δύσκολο να σας βάλουν το πνεύμα. Δηλαδή να πεις, παιδιά, εντάξει, ομολογώ, βγάλετε μου το πνεύμα. Πώς θα το κάνω, εντάξει. Να ξεψυχήσετε είναι εύκολο, γιατί αρκεί να σε σκοτώσουν, η ψυχή θα φύγει. Ωραία, εντάξει. Και το λάδι το είπαμε. Και το πνεύμα. Οι κοινωνίες προσπαθούν να βγάλουν το πνεύμα της ανθρωπότητας. Θα ήθελα να είναι μόνο αυτές. Η κοινωνία όσο πιο βάρβαρη είναι, τόσο πιο πολύ θέλει να είναι μοναδική. Αν έχετε μια άλλη κοινωνία, αν μπορεί να την εκμεταλλευτεί. Αλλά δεν ανέχετε την ανθρωπότητα, γιατί υπάρχει μια διαφορά τάξης μεγέθους. Δεν είναι το ίδιο.
δεν είναι απλώς μια χοντρή κοινωνία. Είναι κάτι άλλο. Στην πολυκυκλικότητα της ανθρωπότητας, γιατί λειτουργούμε με αυτόν τον τρόπο, αυτό θέλω να εξηγήσω τώρα. Είναι πολύ δύσκολο, ακόμα και νοητικά, να καταλάβουμε την πρώτη φορά. Είναι πολύ δύσκολο να μην βαρεθούμε με τη δεύτερη. Γιατί τότε δεν λύνεται το πρόβλημα. Γιατί άμα την πρώτη δεν καταλαβαίνεις και τη δεύτερη βαριέσαι, είναι μεταξύ μη κατανόησης και βαρεμάδας πρέπει να προλάβεις. Αυτό λέει, τι είναι ο νοημοσύνης. Τσάκι. Στο τσάκι το καταλάβεις. Άρα πρέπει, ας πούμε, να το καταλάβεις το ενάμεσο. Άμα το καταλάβεις το ενάμεση, δεν βαρέθηκες και καταλάβεις. Θα μου πείτε από πότε υπάρχει το ενάμεση. Θέλω να μου πεις αυτό το πράγμα μια μισή φορά. Έχει. Κι όμως το φτιάχνουμε, γίνεται. Άρα, εκεί που το πάω είναι ότι για να έχετε την εξήγηση, πρέπει σχεδόν να μοιάζει με αυτό που σας είπα, χωρίς να είναι το ίδιο. Αυτό είναι ένα βασικό στοιχείο της πολυκυκλικότητας. Δηλαδή, είναι σχεδόν το ίδιο και πάντα διαφορετικό. Και λες, τώρα το κατάλαβα. Μετά λες, δεν είναι σχεδόν το ίδιο. Λες, οπότε, ναι. Και αυτό δεν βαρέθηκα και γι' αυτό το κατάλαβα. Πολύ συχνά το βλέπετε όταν κάποιος καθηγητής του λέτε, κύριε, κύριε, δεν καταλάβα τι είπατε. Και σας λέει ακριβώς το ίδιο. Και μετά ξέρεις ότι αυτός δεν κατάλαβε τι είπες. Αφού δεν του είπες, κύριε, κύριε, μπορεί να επαναλάβετε αυτό που είπατε. Γιατί θα ήταν αυτό, εφόσον το επανέλαβε. Η επανάληψη δεν βοηθάει. Αυτό και το βλέπετε και στην έντεχνη μουσική και ειδικά στην κλασική μουσική. Στην πραγματικότητα είμαστε πάντοτε σχεδόν της επανάληψης, ας πούμε όπως είναι ένα μοτίβο, αλλά ποτέ ακριβώς η επανάληψη. Είναι το ίδιο με τις ατάκες στο θέατρο, έχεις μερικές ατάκες, πεθαίνουν στο γέλιο μόλις ακούν κάτι, αλλά αυτό που δεν ξέρουν είναι ότι και να ξαναπείς το ίδιο, λόγω Ηράκλειτου, επειδή δεν είπες το ίδιο πριν και δεν είπες το ίδιο μετά, δεν είναι πια το ίδιο. Αλλά εσένα θα σε κάνει αυτή την κίνηση. Έχετε κάποιο θέμα με τις κινήσεις σας, είμαστε εντάξει, κινήσεις Μπράουν. Όταν το βλέπετε σχεδόν με αυτόν τον τρόπο, τότε τι σημαίνει αυτό το σχεδόν το ίδιο. Το ίδιο το ξέρετε. Το σχεδόν το ίδιο σημαίνει το λίγο διαφορετικά. Θα μου πείτε τι σημαίνει αυτό το λίγο διαφορετικά. Πιο μαθηματικά είναι αυτό το απειροελάχιστο που κάνει τη διαφορά. Το ε. Έχεις το ε και λες, παιδί μου, το ε τι είναι. Α, είναι όσο μικρό θες, απλώς δεν είναι ποτέ μηδενικό. Είναι το 2, ας πούμε, όχι. Είναι η μονάδα, όχι, είναι πολύ πιο μικρό. Το ε. Ευτυχώς που υπήρχε ο Leibniz και μετά η non-standard analysis να μας τα εξηγήσει λίγο πιο δυνικά, αλλά αυτό που έχει σημασία, βέβαια είστε μετά το Robinson, αλλά τα ξέρετε, όχι το Robinson Crusoe, το θεώρημα του Robinson. Και θέλω να σας πω το εξής, αυτή η μικρή διαφορά που κάνει τη διαφορά είναι ίχνος ανθρωπιάς. Δηλαδή, όταν θα του πεις του άλλου σχεδόν το ίδιο για να καταλάβει, είναι ότι τον κοιτάζεις ως άνθρωπο. Άμα του πεις ακριβώς το ίδιο, είναι άτομο. Αλλά από τη στιγμή που είναι άτομο, λες μου, εντάξει, την τρίτη φορά θα καταλάβω που θα πάει. Δεν καταλαβαίνει αυτό που λέτε την πρώτη, καταλαβαίνει απλώς ότι το επαναλάβατε. Άρα η ανθρωπότητα μέσα στην πολυκυκλικότητα είναι του ξανά χωρίς το πάλι. Είναι μικρή διαφορά. Φανταστείτε δύο σύλλαβες. Όπως λέμε, ας πούμε, για το σχέδιο ανάμεση εσύ του όχι, του ναι. Εντάξει, εμείς είμαστε του όχι, τα είπαμε. Αλλά είναι σαν να λες, εσύ είσαι του ξανά ή του πάλι. Πάλι τα ίδια. Ή ξανά τα ίδια. Έτσι. Να φαντάσου να του πεις εσύ, εγώ είμαι του πάλι, ξανά.
Και λες, εννοείς εσύ πάει ξανά. Όχι, δεν είναι το ίδιο. Συμφωνούμε, δεν έχετε μπερδευτεί. Κανονικά εδώ πρέπει να είστε του ξανά. Αλλιώς δεν θα ήσασταν εδώ. Και βέβαια αυτός που μας φιλοξενεί είναι και αυτός του ξανά, γιατί αν ήσασταν μας να του πάρει, θα μας έλεγε ότι θα έρθετε πάλι. Αλλά ερχόμαστε ξανά και ξανά και να μην λέμε το πάλι. Η παλινδρόμηση. Βλέπετε. Ο αριθμός, όταν είναι παλινδρομικός, είναι ακριβώς ο ίδιος από μια πλευρά από την άλλη. Άρα έχει πραγματικά ενσωματωμένο την έννοια της επανάληψης. Άμα όμως είναι λίγο διαφορετικός για ένα ψηφίο, δεν μπορεί να μην πείτε, κοίτα, σχεδόν αυτό ήταν. Ενώ βέβαια κάποιος που δεν το ξέρει, λέει, δεν είναι αυτό. Εντάξει, γράφετε όλα τα ψηφία από το 1 ως το 9 και ξανά από το 9 έως το 1. Και σε ένα πράγμα κάνετε λάθος. Βλέπετε, ένα 7 στο 2. Να ξέρετε ότι ο εγκέφαλός σας έχει αποφασίσει ότι αυτό το 7 στο 2 είναι λάθος. Θα έπρεπε να ήταν 2. Και ρωτάς, τον έγραψα τυχαία. Όχι και τυχαία. Αφού είναι σχεδόν παλινδρομικός. Μα εγώ πραγματικά τον έγραψα τυχαία. Τι κάνει ο εγκέφαλός μας. Κοιτάζει αυτή τη μικρή διαφορά από την επανάληψη. Η πολυκυκλικότητα είναι πώς μπορείς να πολλαπλασιάζεις το ξανά χωρίς να προσθέτεις το πάλι. Άρα με το ξανά έχουμε τη δυνατότητα να ξαναδούμε ένα κείμενο με έναν τρόπο διαφορετικό. Και όχι να το διαβάσουμε πάλι. Κυριολεκτικά το πάλι να ξέρετε ότι είναι πολύ σπάνιο. Και γι' αυτό όταν ενεργοποιείται λέμε φαύλος κύκλος. Ενώ άμα είναι σχεδόν κύκλος, είναι η σπήρα. Από τη στιγμή λοιπόν που μπαίνετε σε αυτή τη σπήρα που κανονικά πάτε να ολοκληρώσετε και είστε λίγο πιο μπροστά. Άρα θα το ξαναπροσπαθήσω και μετά πας λίγο πιο πέρα ακόμα. Αυτή η ικανότητα που έχει ο ανθρώπινος εγκέφαλος προέρχεται από το γεγονός ότι είναι ικανός να στρίβει και η ανθρωπότητα το σπρώχνει. Και λέει το έχω τώρα, ολοκληρώσα, την ώρα που πας για ολοκλήρωση, το. Αυτό να ξέρετε ότι είναι διάγραμμα τελειότητας. Αν ολοκληρώνατε, θα είχατε πληρότητα. Επειδή σας πρόχνει, τελειότητα. Αν φανταστείτε ότι η τελειότητα είναι μια σπρωγμένη ολοκληρώση, ξέρω ότι σκέφτεσαι κάτι το σεξουαλικό, αλλά δεν το έλεγα με αυτή την έννοια, δεν το ξέρετε. Αλλά και εκεί πέρα, δεν πειράζει. Υπάρχει και η αναπαραγωγή και η χαρά. Άρα, ξαναέρχομαι λοιπόν, έχει σημασία για ποιο λόγο. Να ξέρετε ότι η πληρότητα μαθηματικά μπορούμε να αποδείξουμε ότι δεν υπάρχει. Δεν γίνεται. Αλλά δεν μπορούμε να αποδείξουμε ότι δεν υπάρχει τελειότητα, γιατί ξέρουμε ότι υπάρχει. Απλώς εμείς λέμε ότι οι άνθρωποι δεν είναι τέλειοι. Μα δεν είπαμε ότι είναι τέλειοι, είπαμε ότι αν το έργο τους είναι τέλειο. Όταν έχετε ένα θεώρημα, θέλετε ενδιαφέρον και θεώρημα, απόδειξη, τελειώσαμε. Τελειώσαμε. Εντάξει. Έχει ενδιαφέρον να σκεφτείτε τη διαφορά του ρήματος τελείωσα με ολοκλήρωσα. Να ξέρετε ότι όταν τελειώνεται δεν σημαίνει ότι ολοκληρώνεται. Πάλι σκέφτομαι ότι σκέφτεστε, αλλά δεν πειράζει. Η ιδέα είναι ότι αν το σκέφτεστε πολυκυκλικά, τότε η ανθρωπότητα ουσιαστικά έχει μια δυναμική. Τώρα το πρόβλημά μας είναι αν αυτή η δυναμική είναι ανέλυξη. Πολλοί από εμάς θεωρούμε ότι μας φτάνει η εξέλιξη. Να ξέρετε ότι όταν παίρνετε την κατηφόρα και αυτό λέγεται εξέλιξη. Η ανέλυξη είναι όχι μόνο αυτό το λίγο διαφορετικό, που θα ήταν μια μορφή συντηρητική, είναι ότι ας πούμε ανοίγει. Ανοίγει.
Άρα γι' αυτό μπορούμε να έχουμε, ας πούμε, τις υπερβολικές ιεραρχίες όσον αφορά το θέμα της νοημοσύνης, γιατί δεν μπορούμε να συγκρίνουμε τα πάντα. Όταν είμαστε σε ένα γραμμικό πλαίσιο, μπορεί να πεις να ξέρεις, αυτό είναι πιο ψηλά από το άλλο. Όταν όμως είσαστε πάνω, φανταστείτε, σε έναν υπερβολικό κόνο και λες αυτός εδώ είναι πιο ψηλά από αυτός, λες σε αυτό το σημείο κάνει ζημιά από κάτω του. Ωραία. Εδώ, σε αυτό το σημείο, είναι κάποιος από πάνω του. Όχι. Άρα έχεις κάποιον που δεν έχει κανένα από κάτω, όλος δεν έχει κανένα από πάνω και να ρωτήσει αν είναι συγκρίσιμο. Δεν είναι συγκρίσιμο. Η ανθρωπότητα λοιπόν, όταν λειτουργεί πολυκυκλικά, μας επιτρέπει, αν θέλετε, σε κάθε κύκλο, μάλλον να ορίσουμε τον κύκλο. Άρα πριν τον κύκλο έχουμε τις φάσεις, η αλλαγή φάσης. Πολλοί έχετε ζήσει αλλαγές φάσης, αλλαγή κύκλου είναι η μεταμόρφωση. Εντάξει. Κάμπια, πεταλούδα. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θυμάται. Τώρα φανταστείτε ότι είστε πεταλούδες. Και ότι κοιτάζετε μια κάμπια να έρχεται. Εντάξει. Τι σας βγάζει ένα συνέστημα. Αν θα σας κάνω όπως είστε εσείς, φυσικά. Και τέλος ξεφορτώθηκα αυτό το... Τώρα τα βλέπω διαφορετικά τα πράγματα. Και μετά θέλω να σκεφτείτε ότι είστε η κάμπια και βλέπετε την πεταλούδα. Πόση ώρα θα ζήσεις ακόμα. Όπως σε περιμένω, εδώ θα είμαι. Όταν θα πεθάνεις κάτι θα πας. Τώρα να ξέρετε ότι και να σας βάλουν κάμπια και τα λούδα, πάντοτε θα είναι μερικοί που θα είναι στεναχωρημένοι. Ενώ άμα είστε της ανθρωπότητας και να είστε κάμπια και τα λούδα, πάνω το χαίρεσαι. Διότι είσαι ήδη μέσα στις καρδιές. Σε έβαλαν μέσα. Παίζεις. Λες κάτι θα κάνω. Μας λέει, θα γίνω και τα λούδα. Όχι. Και άλλος λέει, θα κάνω ό,τι μπορώ να προλάβω να κάνω χαμπιές. Δηλαδή, αν σκεφτείτε ότι αυτός που πετάει κάνει ό,τι μπορεί για να φτιάξει άτομα που δεν πετάνε, λες ρε παιδί μου, τι το κάνει. Στην πραγματικότητα πρέπει να είστε χαρούμενοι γιατί είμαστε και τα δύο μαζί. Είμαστε κάμπιες με φτερά. Και είμαστε πεταλούδες που δεν πετάνε. Δηλαδή, εγώ είμαι σίγουρος μερικοί όταν θα γίνουν άγγελοι, όπως το λέμε, θα λένε καλά, εγώ δεν μπορώ να περπατήσω χωρίς φτερά. Το πρώτο πρόβλημα. Δηλαδή, ας πούμε, τρως τραγάλια και κανένας δεν θα μου δώσει κανένα καρύδι. Πώς τραγάλια παρακείς να πει, πάρε πασατέμπο, να περιμένεις. Είναι αυτό που, όπως είπαμε και πριν και με τον Άγιο Αυγουστίνο, ζείτε αυτό που έχεις. Το θέμα είναι ότι, ξέρετε, δεν ξέρουμε ακριβώς τι έχουμε. Στο ζείτε αυτό που έχεις, είναι πολλοί από εσάς που λένε παιδιά μόνο αυτό. Και εγώ σας λέω ότι ο πλούτος από αυτά που έχετε είναι άγνωστος. Αν το σκεφτείτε πιο λαϊκά, πιο απλά, πιο ας το πούμε αοζικά, στην Ελλάδα που λέει, ρε παιδιά, και εγώ δεν ενέργεια, και από κάτω ρε μαλάκα. Α, να πάμε και από κάτω, ξέρω, τι να κάνω. Πες, μα τόσο καιρό εκεί ήταν. Άρα δεν ζητούσες αυτό που έχεις, γιατί δεν ξέρεις καν ότι το έχεις. Έχουμε δύο πράγματα, με το έχεις και το είναι. Πάνω κάτω θεωρούμε όλοι ότι ξέρουμε τι έχουμε και δεν ξέρουμε ποιοι είμαστε. Αλλά το σκεφτείτε ορθολογικά, δεν το έχετε ακριβώς το ανάποδο. Δεν ξέρετε τι έχετε. Δεν ξέρετε τις ικανότητες που έχετε. Γιατί δεν έχετε εξερευνήσει το είναι σας. Και μετά πηγαίνετε σε σεμινάρια, ξέρω εγώ, αυτογνωσίας, εξέλιξης της προσωπικότητας. Και παιδιά, δεν σου κάνει κάτι άλλο, εσύ είσαι. Απλώς σου το δείχνει ότι εσύ είσαι. Δεν είμαστε όπως ο τύπος που πάει την πρώτη φορά στο γυμναστήριο και ανακαλύπτει ότι έχει μείνει σε σημεία που δεν ήξερε. Και τώρα σου βάζει μια άσκηση και έκανε αυτό που μπορώ να το κάνω. Ναι, έτσι και. Και ενεργοποιήθηκε ένα μυς που δεν ήξερε ότι υπήρχε πάνω στο σώμα του.
Είναι όπως το βιότυπο, ανακαλύπτει το κόκαλο μέσα. Ξέρεις καλά, από φιλόσοφο, λογοτέχνη, ανακαλύψαμε ένα κόκαλο μέσα στη μασέρα του σκελετού. Τι θα κάνουμε αφού αυτό το βρήκε. Δεν μας έρθει. Όταν λοιπόν το παίρνετε με αυτόν τον τρόπο, είναι, ας πούμε, η Ιωάννη. Δεν τη ζήλει. Φαντάζομαι ότι εδώ υπάρχουν άνθρωποι που δεν ζηλεύουν καθόλου. Γιώργο, μην πνιχείς, μίλουσα θεωρητικά. Ωραία, εντάξει. Η ζήλια, να ξέρετε, πρέπει να πω ένα γεγονός. Γιατί δεν ξέρετε ότι αυτό που ζηλεύετε το έχετε. Αλλά το βλέπετε στον άλλο που το έχει. Σας δίνω ένα παράδειγμα ηλίθιας ζήλιας. Είστε μια γυναίκα, κοιτάζετε μια γυναίκα, φοράει ένα φόραμα και λέτε εγώ θέλω το ίδιο. Τώρα ξαφνικά ο Θεός σας ακούει, τσακ, σας βάζει το ίδιο. Χαμώ το έχω το ίδιο. Λέει ο άλλος, τέλος πάντων από εκεί που είναι, λέει αυτό δεν ήθελες. Όχι. Θέλω να καεί το φόρημά της. Ωραία, άρα είναι καμένο το φόρημα, λέει τώρα εγώ έχω το παλιό. Δεν παίζεται. Καταλαβαίνετε. Άρα στην πραγματικότητα, όταν βλέπετε κάτι και λέτε μακάρι να το είχα κι εγώ, δεν θέλετε το αντίγραφο, ή θέλετε το ίδιο. Εντάξει. Ξέρω εγώ, βλέπετε το άγνομα της ελευθερίας, λες και εγώ το θέλω. Να πάρει. Ξέρεις πάνω στο σπίτι σου. Νιώθεις πιο ελεύθερος μέσα από το φόρεμα με τον σκελετό του Χάιντ. Άρα η ιδέα ποια είναι ότι πρώτα απ' όλα αυτό που έλεγα και χθες, να ξέρετε ότι το αντίγραφο είναι ο σεβασμός προς το μοναδικό. Άρα αντιγράφω για να διατηρήσω τη μοναδικότητα. Και αντιγράφω με ακρίβεια. Το ερώτημα είναι όταν αντιγράφετε με ακρίβεια, κάνετε ξανά το ίδιο έργο ή πάει το ίδιο έργο. Δεν μπορεί να κάνετε ποτέ το πάλι. Είναι ξανά. Έχετε ένα πολύ ωραίο έργο, κάνει μια φωτοτυπία. Εγώ ξέρω ότι αυτό είναι φωτοτυπία. Λες, μα είναι ακριβώς αντίγραφο. Έτσι λέει το ΚΕΠ. Και γι' αυτό τους έλεγα ότι στο ΚΕΠ ποτέ δεν υπογράφεται ακριβώς αντίγραφο για το πρωτότυπο. Δηλαδή πηγαίνει με το πρωτότυπο, λέει δεν βάλετε φωτοτυπία. Σε έφερα το πρωτότυπο, έλεγε το μήνυμα. Είναι αλλά φωτοτυπία, δεν δηλαδή, λέγατε φέρτε φωτοτυπία. Πώς θα βγάλω τώρα το ότι είναι ακριβώς αντίγραφο το πρωτότυπο. Το πρωτότυπο μπορεί να είναι ακριβώς αντίγραφο. Μπορείς να ξέρετε τι θα σας πω τώρα. Να ξέρετε ότι η ιδέα είναι ότι το ακριβώς αντίγραφο γίνεται πρωτότυπο. Είναι. Άμα πάτε σε ένα δικαστήριο με επικυρωμένο ακριβές αντίγραφο, είναι σαν να είναι το πρωτότυπο. Και μετά τους λες, το πρωτότυπο το χάσα. Είναι ακριβές αντίγραφο από τι. Του εαυτού του. Έχει γίνει πρωτότυπο. Χωρίς όμως να μπορείς να το γράψεις ότι είναι το πρωτότυπο. Χωρίς λοιπόν έναν πίνακα, αντί να λέει δεν γίνει πίπα, να λέει δεν γίνει πρωτότυπο. Θα πεις δηλαδή τι εννοεί τώρα ο ζωγράφος. Έχω κι άλλο σπίτι. Πώς μπορεί, ας πούμε, ένας ρόλος στο θέατρο να είναι πρωτότυπος. Μπορείς να πεις ότι το ανέβασα για πρώτη φορά. Εντάξει. Okay. Πόσες φορές θα το ανεβάσεις για πρώτη φορά. Μία. Πόσες φορές θα το ανεβάσεις. Μπορεί και χιλιάδες. Η UNESCO. Άρα, απλώς είναι διαφορετική ματιά, κάθε φορά. Ναι, αλλά αυτό το διαφορετική ματιά, το διαφορετικό βλέμμα, αυτή η μικρή διαφορά που κάνει τη διαφορά, είναι ότι ουσιαστικά γίνεται όλο και πιο ανθρώπινο. Δηλαδή, ξεκινάς από το σενάριο και καταλήγεις σε άνθρωπο. Δηλαδή, ας πούμε, ξέρεις, όταν μιλάμε για μερικά θεατρικά, τα οποία μας έχουν επηρεάσει τόσο πολύ, στο τέλος μιλάμε για αυτά τα πρόσωπα σαν να είναι αληθινά πρόσωπα, γιατί δεν υπήρχαν ποτέ. Όχι, τα έχει φτιάξει ο άνθρωπος.
σε μια πρόσφατη συνέντευξη, μου έλεγαν και για τον Δον Κιχώτη, που βέβαια δεν είναι θεατρικό, αλλά όταν λέτε τώρα ο Δον Κιχώτης, εννοείται κάτι. Ο Δον Κιχώτης φτιάχτηκε ουσιαστικά αρχικά για να κοροϊδέψει τον υποτισμό και μας έμεινε ως υπότης. Και μάλιστα είχε τόσο μεγάλη επιτυχία που ο συγγραφέας αναγκάστηκε να γράψει δεύτερο μέρος που να πεθαίνει ρε γάμο του. Γιατί ξέρετε τι έγινε. Έγραψε μόνο το πρώτο μέρος και όλοι τον αντέγραφαν. Και έγραφαν και αυτοί μια ιστορία με τον Δον Κιχώτη. Και του έκλεβαν το έργο. Λέει, όχι, δεν γίνεται, αλλά θα βάλω ένα δεύτερο έργο όπου θα πεθαίνει. Αδικία, ε. Στην πραγματικότητα τον εκνεύριζε που τον αντέγραφαν. Και δεν καταλάβαινε ότι έκανε διάδοση. Αυτός που σας αντιγράφει, διαδίδει το έργο σας. Κάποιος δεν πρέπει να το εκφυλίζει, δεν είναι ένα θέμα. Όταν το βλέπετε με αυτόν τον τρόπο, η πολυκυκλικότητα της ανθρωπότητας είναι λίγο διαφορετική. Άρα δεν είναι μόνο η αλλαγή του βλέμματος, αλλά στην πραγματικότητα είναι οι μεταμορφώσεις. Θυμάστε ότι έχουμε μιλήσει για το συμβάν και το γεγονός. Το συμβάν είναι στιγμιαίο, το γεγονός έχει πάχος, μπορεί να είναι μικρό, αλλά το γεγονός, να ξέρετε, η ιδέα είναι ότι ακουμπάει το παρελθόν και το μέλλον σε βάθος. Ενώ το στιγμιαίο τα ακουμπάει στο απεροελάχιστο. Άρα είναι απλώς ζώνη επαφής. Τσακ. Ωραία. Άρα, ας πούμε τώρα λέω, αυτό είναι το χέρι, αυτό είναι το άλλο χέρι, τα ακουμπάω. Εκεί που ακουμπάω είναι η ζώνη επαφής. Ρωτάω τώρα, αυτή η ζώνη επαφής υπάρχει άμα βγάλω ένα χέρι? Όχι. Όχι. Αν βγάλω το άλλο? Όχι. Μα αφήσω τα δύο? Αυτή η ζώνη επαφής σε ποιο χέρι ανήκει? Και στα δύο. Άμα ανήκει και στα δύο, όταν θα έβγαζα το ένα, θα ήταν εδώ. Στην ένωσή ένα κομμάτι. Πώς? Στη στιγμή ένωσή τους. Δεν είναι σημεία, ποιο είναι στιγμή, να. Προσευχή ολόκληρη έχουν φαίνει. Άρα, καμία σχέση, δεν είναι σημεία. Να ξέρετε ότι αυτή η κίνηση στους ανθρώπους, έχεις πάει εσύ? Ναι. Στιγμία. Παρατεταμένο. Α, δηλαδή, παχύρευτο. Α, και παχύρευμα για εσένα. Άρα, μόνο στιγμία δεν είναι. Προσπαθώ να πω. Δεν ανήκει σε κανέναν. Okay. Αλλά δεν υπάρχει με κανέναν. Αν το σκεφτείτε τώρα ότι το παρόν είναι απλώς σε αυτή η ζώνη επαφής. Αυτό είναι το παρελθόν, αυτό είναι το μέλλον. Okay. Πόσοι άνθρωποι ασχολούνται μόνο με το παρόν, ενώ είναι απλώς κάτι που άμα το ανοίξω δεν υπάρχει. Και λένε ότι έχει τεράστια σημασία. Αλλά προσέξτε τώρα τι γίνεται. Τώρα το ανοίγω έτσι και θα το ανοίξω έτσι. Και θα κουμπάω ίσα ίσα. Βλέπετε ότι αυτός ο αγώνας έχει πάει μακριά από τον άλλον. Αυτό φαίνεται, άμα κοιτάξετε, ας πούμε, μόνο τα νύχια μου, ότι είναι απλώς μια μικρή ζώνη επαφής. Στην πραγματικότητα είναι αυτό που επιτρέπει στον αγώνα να κουμπάει τον άλλον. Είναι μια ολόκληρη γέφυρα. Αυτό εδώ, αν θέλετε, και αυτό, είναι το γεγονός. Γεμίζουμε τη ζωή μας με συμβάνα και πολύ σπάνια με γεγονότα. Γι' αυτό δυσκολευόμαστε να φανταστούμε ζωές που είναι μόνο γεγονότα. Μόνο σου λέει, δηλαδή, άμα δεν είσαι τίποτα μεταξύ δύο γεγονότων, τότε θέλει να πει ότι έχεις ένα κενό. Πώς να το συμπληρώσεις, να κάνεις άλλο γεγονός, το γεμίζεις. Μόνο σου λέει, αποκλείεται να κάνεις μόνο γεγονότα. Η ανθρωπότητα κάνει μόνο γεγονότα. Άρα, είναι αυτό που λέμε λίγο πιο μουσικά, το χαρί, του Ιωάνν. Ακούτε, ας πούμε, μια συμφωνία, νότες, διαχώς, από την αρχή ως το τέλος. Καλά θόρυβο δεν έβαλε. Όχι ρε φίλε, δεν έβαλε θόρυβο, τι θα κάνουμε. Έβαλε σιωπή, τουλάχιστον. Σιωπή έβαλε. Όχι. Okay. Όταν έκανε σιωπή για ένα θόρυβο. Αυτό τον απασχολεί, δηλαδή ο θόρυβος είναι το καθαρά κοινωνικό θέμα. Ωραία. Όταν λοιπόν ακούτε ένα τέτοιο έργο, γιατί θέλετε σιωπή να βάλει θόρυβο?
Τώρα το ερώτημα είναι το εξής. Πόσες φορές μπορεί να κάνετε συνεχώς νότες χωρίς θόρυβο? Σπάνια. Και ξέρετε γιατί? Γιατί πρέπει να το σκεφτείς από πριν, να το συνθέσεις. Θέλει πολύ χρόνο που θα κάνεις ακόμα και θόρυβο και στο τέλος θα πεις αυτό είναι το έργο. Όταν παίζεις το έργο, το έργο είναι τελειότητα νότων, νότες. Πώς μπορείς να πεις τώρα ότι δεν έχει μόνο νότες? Όταν έλεγε ο Άνσταϊν για τον φίλο του που πέθανε, όταν τελειώνει ένας τέτοιος άνθρωπος, το έργο που έχει παράγει είναι σαν να έχει τελειώσει ένας πίνακας. Δηλαδή δεν στεναχωριέμαι. Λέει τώρα τέλειωσε ο πίνακας και όλη την δημογραφία. Φανταστείτε τώρα να έχετε έναν ζωγράφο, όχι τον Πικάσο, το έκανε για άλλο λόγο, να μην βάλει το αφήνει έτσι και σου λέει, άντε να το βάλω το βάλω το πρώτο γράμμα, το σκεφτώ μετά που θα βάλω το δεύτερο γράμμα, θα βάλω το γραφείο, να λέω ότι είναι τελειωμένο. Το γεγονός ότι το τελειώνουμε το έργο δεν είναι πάλι η ολοκλήρωση και μπορεί να ανοίξει σε μια σειρά αναδρομική. Αυτό που έχει σημασία είναι αν αυτό το έργο είναι έργο ή εργασία. Άρα γεμίζουμε το χρόνο μας με εργασία χωρίς να παράγουμε έργο. Μετά το λέμε βιοποριστικό, τέλος πάντων, στην πραγματικότητα είναι απλώς σκλαβοσύνη, αλλά δεν τολμάμε να πούμε τη λέξη. Και λες, ρε παιδί μου, υπάρχουν σκλάβοι που με το έργο τους κατάφεραν να απελευθερωθούν. Ακόμα και για τους μονομάχους. Δηλαδή, αν είχαν νικήσει κάποιους στους αγώνες, στο τέλος που έλεγαν, είσαι ελεύθερος και φεύγει. Τότε ήταν ο στόχος τους. Και έχουμε ανθρώπους που κάνουν ό,τι μπορούν για να παραμείνουν σκλάβοι. Ξέρετε πότε ξύπναν λίγο? Όταν είναι στα όρια να πεθάνουν. Εκεί λένε γάμο το, δεν το έκανα αυτό που ήθελα. Έτσι, σου πει κάποιος να πεθάνει τώρα. Άρα, το έργο της ανθρωπότητας σε σχέση με την εργασία της κοινωνίας είναι ριζικά διαφορετικό. Στο έργο έχουμε μόνο αλλαγές φάσεις που προετοιμάζουν την αλλαγή κύκλου. Αν θέλετε, οι αλλαγές φάσεις είναι τα ε και αλλαγή κύκλου όταν πιάνεται μονάδα. Τέλος. Μονάδα. Αλλαγή κύκλου γιατί είναι σημαντική, γιατί είναι ένα μείγμα, αν θέλετε, από μεταμόρφωση και ανάσταση. Εμείς λέμε πολύ απλά ότι, ας πούμε, η κάμπια μεταμορφώνεται σε πεταλούδα. Ωραία. Η πεταλούδα πού ήταν πριν? Εφόσον βγαίνει η πεταλούδα, η κάμπια τι κάνει? Άρα είναι πολλοί που το λένε πολύ πιο απλά. Λέμε, εντάξει, έβαλε τα ρούχα της, ήταν ωραία η πεταλούδα και είναι σαν να μιλάς για ένα σώμα που ήταν ντυμένο, τώρα συντήθηκε αλλιώς. Όταν γινόσαστε αλλιώς, δεν λέτε ότι μεταμορφωθήκατε. Ενώ βέβαια το πιο ωραίο θα ήταν να πει σε μια γυναίκα, ειδικά μιλάμε για υψηλή ρακτική, αυτό σε μεταμόρφωσε. Ή, ακόμα πιο γαμάτο, μεταμορφώθηκες. Έχετε δει, ας πούμε, ένα μην πάρετε αναγκαστικά τα τότητα μου, αλλά πάρετε διαχρονικά κάποιον που θεωρείται όμορφο ή όμορφη και να φανταστείτε ότι είναι με ένα φόρεμα ή ένα ντύσιμο και να τον φανταστείτε χωρίς το ντύσιμο. Χωρίς το ντύσιμο είναι πεταλούδα. Όχι, θα το πω αλλιώς. Είμαστε πεταλούδες που φοράμε κάμιλο. Άρα είσαι ψυχή που φοράει ένα σώμα. Το σώμα αυτό έχει μια θεϊκή οντότητα και την εδώρο. Βέβαια είμαι εκεί που δεν το καταλαβαίνω το τρυπάνω, το κάνω τα του, κάνω ό,τι μπορώ, τέλος πάντων. Κάποια φορά καταλαβαίνω ότι έχει ένα θέμα. Αλλά θέλω να φανταστείτε ότι, όπως και στο Μικελάντζελο, ότι η πεταλούδα είναι μέσα στην κάμπια. Okay. Ο μόνος τρόπος να απελευθερωθεί είναι να πεθάνει κάποιος. Και κάποιος πρέπει να πεθάνει να ζήσει κάποιος.
Αλλά το θέμα είναι ότι είναι ο ίδιος. Λες τότε αυτό, γιατί το λες μεταμόρφωση. Έχει ενδιαφέρον που επιλέξαμε αυτό. Θέλω να φανταστείτε να το βλέπετε το έργο ανάποδα. Μπράβο. Και λες, πώς θα το πεις τώρα, προμόρφωση. Μην γελάτε, γιατί ξέρετε ότι αυτό είναι ακριβώς. Δηλαδή, άμα το δείτε ανάποδα, θα πείτε αυτό δεν γίνεται. Υπάρχουν μερικά έργα που μας δείχνουν για τα έντομα πώς έχουν μεγάλο στρέφο. Ρωτάω, ας πούμε, αυτή τη διαδικασία την ανάποδη τη φαντάζεστε. Έχετε φανταστεί ότι αυτή η διαδικασία η ανάποδη είναι η γέννηση. Η πεταλούδα δεν παράγει πεταλούδες, παράγει κάμπιες. Αλλά αυτό που εσείς το θεωρείτε ότι είναι ανάποδο του μετά, είναι στην πραγματικότητα το ξανά μετά. Πήγε πιο πέρα. Άρα, όταν το βλέπουμε με αυτόν τον τρόπο, σημαίνει ότι έχουμε μία αλλαγή κύκλου, η οποία ετοιμάζει μία άλλη αλλαγή κύκλου. Αυτοί οι κύκλοι μαζί και συνεχόμενοι, που βέβαια δεν είναι η ίδια οντότητα, αυτό είναι το πολυκυκλικό. Τώρα, άμα το πάρω αυτό σαν μία κλάση και πω ότι η πεταλούδα είναι μία και η κάμπια είναι μία, στην πραγματικότητα έχουμε μία ομάδα. Άμα έχετε όμως δύο και είναι πραγματικά μία ομάδα, λέτε ποιος είναι ουδέτερος. Η κάμπια ή η πεταλούδα. Τώρα θα μου πείτε, εντάξει, το καταλάβαμε το κόσμο, θα μας πει για την κότα και το αργό, καμία σχέση βέβαια. Αλλά η ιδέα είναι ότι άμα δημιουργήσετε δύο κλάσεις και έχετε μία εξέλιξη με τα δύο, θα έχετε μία ανέλυξη. Γιατί δεν κάνετε την επανάληψη. Άμα μείνουμε σε μία ομάδα, θα είναι επανάληψη. Γιατί θα είναι εσωτερική πράξη. Εδώ είναι εξωτερική η πράξη. Εδώ είναι το ενδιαφέρον. Δηλαδή δεν παράγεις τον εαυτό σου. Παρέχει τον άλλο. Θα μου πείτε, άμα το κοιτάξουμε με DNA και τα λοιπά, είναι πραγματικά άλλο, δεν έχει καμία σχέση. Το γεγονός ότι κάνει ένα μείγμα και είναι δύο, η ανθρωπότητα έχει αποφασίσει ότι όταν είμαστε με δείγμα για DNA, είναι πιο ανθεκτικό, πιο ενδιαφέρον, πιο εξελικτικό. Αλλά τα πιο απλά παραμεσία κάνει ακριβώς το ίδιο. Βακτηρίδιο. Τα άλλα όχι. Άρα, τι προσπαθώ να σας πω. Όταν κάνετε ακριβώς το ίδιο, είναι ότι είναι πάλι. Όταν δεν κάνετε ακριβώς το ίδιο, είναι ότι είναι ξανά. Και μόλις είναι ξανά, μπήκε κάτι. Τι μπήκε? Μπήκε κομμάτι μνημοσύνης. Δηλαδή, η μνημοσύνη είναι το κομμάτι της ανθρωπότητας που είναι μέσα στην νοημοσύνη μας. Άρα, η νοημοσύνη μας μόνη της δεν κάνει τίποτα. Δεν το ξέρετε. Η νοημοσύνη μπορεί να κάνει και βαρβαρότητα, άμα δεν έχει καθόλου μνήμη. Και γι' αυτό το βλέπουμε στους πολύ μικρούς ανθρώπους. Που θα σκοτώσουν τα μερμήγκια, θα βγάλουν τα πόδια, τα φτερά, κάνουν διάφορα. Και όταν το βλέπουν οι γονείς, λέει, αν κοίτα παίζει. Και τώρα ποιος είναι ο πιο χαζός. Μετά κάνει, κάνει το ίδιο με τα δάχτυλα της αδελφής του. Μετά πήγε στη μάχη. Μετά είδε δολοφόνος. Εντάξει, θα το βάλω με φυλακή. Στη φυλακή θα το βάλει τι, άρχισε να βγάζει τα πόδια, τα μυρμήγκια. Η βαρβαρότητα είναι εύκολη. Γιατί χρειάζεται αυτή η ανέλυξη, γιατί όταν είμαστε πάλι στο ίδιο, αρχίζουμε την πρώτη πράξη βαρβαρότητας. Η διαφορά μεταξύ του πάλι και του ξανά είναι αυτό. Το ξανά της ανθρωπότητας, το πάλι της βαρβαρότητας. Όταν θέλετε πάλι το ίδιο, θέλετε το ορθολογικά. Τι σημαίνει? Σημαίνει ότι θέλετε να σβήσετε το προηγούμενο. Ή άμα το σβήσετε, θέλετε να πει ότι δεν θέλετε μνήμη. Όταν δεν θέλετε να αλλάξετε το σώμα σας, εντάξει, ή μόνο όταν θέλετε, να είναι πιο απλό. Ας πούμε, ξέρετε, βάζετε διάφορα botox, lifting, κάνετε κάτι. Και ρωτάω, θέλετε να είστε ξανά ή ξανά ο ίδιος ή η ίδια,
ήθελε να είστε πάλι. Το πρόβλημα που έχουμε το ψυχολογικό είναι ότι όταν το κάνετε, θέλετε να γίνετε πάλι, ενώ ο εγκέφαλός σας δεν είναι ο ίδιος. Μπορεί η φάτσα σου. Το βλέπετε ειδικά με τις κοπέλες, τις μεγάλες κοπέλες, οι οποίες είναι αυτές που όταν ήσασταν μικρός τις βλέπετε στη τηλεόραση και μετά μεγαλώσατε και είστε πιο γέρος από τις κοπέλες που βλέπετε που ήταν ήδη μεγάλες. Τώρα δεν θα πω ονόματα, αλλά εγώ το έχω ζήσει αυτό. Δηλαδή, εγώ τη θυμόμουν στο δημοτικό και τώρα μπορεί και να είναι η κόρη μου. Έτσι όπως πάνε τα πράγματα. Θα συνεχίσει, δεν γίνεται. Αυτό η δυσυγχρονία. Ο εγκέφαλος συνεχίζει και το σώμα γίνεται το ίδιο. Και ρωτάω, γιατί δεν θες να είσαι όμορφη άλλης ηλικίας. Έχετε δει ποτέ, ας πούμε, μια κυρία που είναι 80 χρονών και την βλέπετε και είναι πανέμορφη. Η πανέμορφη για 80 χρονών, δηλαδή, πώς θα το πω, κομψή, ας το πούμε έτσι. Και λες, ξέρω εγώ, είσαι 30 και λες, εγώ μακάρι να ήμουν στα 80 μου έτσι. Βλέπεις. Αυτό έχει ενδιαφέρον σαν σκέψη. Γιατί οι άλλοι είναι όμορφοι για αυτό. Δηλαδή, σέβεται τον χρόνο και λειτουργεί μέσα σε αυτό το πλαίσιο. Δείτε το λίγο για τους πολιτισμούς. Ένας πολιτισμός που θα ήθελε, εγώ θα ήθελα να είμαστε πάντα νέοι, παιδιά. Ωραία, για να είσαι πάντα νέος, πρέπει να σκοτώσεις όλους τους γέρους. Εντάξει. Παιδιά, μετά τα 20, φύγατε. Γεια σας. Άρα, εμείς θα είμαστε 20άριδες. Αυτό θα σας πει εγώ επιστημονική φαντασία. Αλλά. Σπάρτη. Πρέπει να ήμασταν καλοί. Αλλά οποιοδήποτε ήταν δύστροπος, κάτι διαφορετικό, κάτι που δεν είχε γεννηθεί σωστά, πάει ο Σωκράτης. Περικλής. Πάει. Θυμάστε ότι ο Περικλής βάζει την υπερκεφαλαία στραβά. Το θυμάστε. Ή δεν το ξέρετε. Σα βλέπω, δεν είστε σίγουρα. Γιατί είχε στραβό κεφάλι. Άρα, την εκκλήση Σπάρτη. Πάρτα. Εκκλήση Σπάρτα. Η διαφορά προέρχεται από το γεγονός ότι θα θέλω την ποικιλία του χρόνου. Είναι ωραίο να είσαι ένα αγοράκι, ένα κοριτσάκι 5 χρονών, είναι ωραίο να είσαι 10 χρονών, είναι ωραίο να είσαι 20, είναι ωραίο να είσαι 120, ξέρω εγώ. Έχει σημασία. Αυτό είναι η ανθρωπότητα. Γιατί άμα σας έλεγα τώρα πόσο χρόνο είναι η ανθρωπότητα. Να ασφαλιά. Όσο ήμασταν έτσι στα μεταφορικά, λοιπόν, να ξέρετε ότι οι κοινωνίες είναι πάντα νέες. Είναι νιάτα η κοινωνία. Άρα είναι νιάτα που δεν θα γεράσουν ποτέ. Ενώ η ανθρωπότητα είναι πάντα μια όμορφη, κομψή χρειά. Τώρα θα μου πείτε γιατί να μην προτιμάς μια νέα από μια πάντα όμορφη, κομψή χρειά. Γιατί σέβεται το χρόνο. Η ανθρωπότητα και ο χρόνος είναι ένας συνδυασμός. Αυτός που θέλει να μείνει πάντα νέος είναι ότι φτύνει το χρόνο. Άρα, οι κοινωνίες φτύνουν το χρόνο και ασχολούνται με το παρόν και να μην έχουν να ασχοληθούν με τη γύρανση. Δηλαδή, είναι ένας εφημισμός. Εγώ θα ήθελα να είναι πάντα τα ίδια τα πράγματα. Ωραία. Δηλαδή, θες εξέλιξη. Γιατί η εξέλιξη, τι είναι. Είναι και φθορά. Είναι αλλαγή. Είναι ανέλυξη. Κατά συνέπεια, υπάρχει μια αλλαγή. Μια αλλαγή κύκλου, μια αλλαγή φάσης. Άρα πρέπει να το δέσεις αυτό. Η πολυκυκλικότητα λοιπόν είναι ένας τρόπος να είστε πάντα γέρος. Να πεις πω, πω. Παλούκι.
τέλος σημαίνει σοφός. Σοφός μας άρεσε. Αλλά γιατί γέρος? Γιατί θέλει πάχος χρόνο. Μέχρι. Ξέρω ότι σίγουρα μερικοί από εσάς και μερικές από εσάς μετράνε τις ρητίδες. Σε μερικούς πολιτισμούς οι ρητίδες είναι η γραφή του χρόνου. Βλέπεις ένα νέο παιδί και δεν έχει καθόλου ρητίδες, λες δεν έγραψε. Το χειρότερο που μπορεί να συμβεί σε αυτούς, ξέρετε τι είναι, είναι να πεθάνει το παιδί χωρίς ρητίδες. Γιατί ο χρόνος δεν πρόλαβε να γράψει πάνω του. Και έχεις εσύ, κυρίες και παιδιά, τι ρητίδες και πράσινα λόγα, θα βάλει ένα μπότοξ και το τελειώνουμε το θέμα. Και έχω αυτές τις γυναίκες που έχει το πάνω μέρος που δεν κουνιέται ποτέ. Ξέρω εγώ, μου θέλει τα σκυλάκια, ξέρετε που έχουν την ουσούρα που κουνιέται στο σκυλάκι, αυτό δεν κουνιέται. Και σε παιδί μου της έβαλε ένα πράγμα και να μην απενεργοποιηθεί και να μην γράψει ο χρόνος. Άρα, ξέρετε, κάνετε κάτι άλλο, βάλε μακιγιάζ, βάλε τρεις τόνους μακιγιάζ, άλλαξε την επόμενη μέρα, ξαναβάλει άλλο μακιγιάζ, ουσιαστικά κάνει ηθοποιό, δεν μας πειράζει. Τα ρούχα. Άλλαξε ρούχα, παιδί μου, δεν σε είπαμε και καμπούλ, άλλαξε ρούχα. Άρα, θέμα ποιο είναι. Είναι ότι φαντάσου να είσαι μόνο ρούχα. Τώρα απευθύνουμε στις γυναίκες, τι άντρες δεν καταλαβαίνουν τίποτα για αυτά. Γκαρνταρόβα. Αυτό που θέλετε είναι να έχετε ένα ωραίο φόρεμα, ένα ωραίο ρούχο ή μια όμορφη γκαρνταρόβα. Η γκαρνταρόβα είναι να μπορείς να παίρνεις μέσα και να μην ξέρεις τι να βάλεις. Οι άντρες συνήθως λένε τι να βάλω. Η γυναίκα που λέει αυτό μπορείς, το έχω καλά. Ενώ εδώ η γυναίκα είναι μόνη της. Τι να βάλει. Και το βλέπεις και τη χαρά. Δηλαδή έχει τη χαρά της επιλογής. Και να ρωτιέται. Γιατί βέβαια υπάρχουν και οι πιο εξελιγμένες περιπτώσεις που το βάζουν, το βγάζουν, το αλλάζουν και γι' αυτό έρχονται πιο αργά. Αλλά αυτή η ποικιλία, αυτή η γκαρδαρόβα, δεν καταλαβαίνουμε ότι είναι κομμάτι πολιτισμού. Βέβαια, είναι όλο, όπως να το πω, το σετ. Και αυτό σημαίνει ότι σε ενδιαφέρει να έχεις, ας πούμε, ρούχα για διάφορες εποχές. Για διάφορες περιπτώσεις. Το βλέπετε αυτό στα έργα. Δηλαδή, σε αμερικάνικες ταινίες το βλέπετε πολύ συχνά. Πάνε σε ένα νεκροταφείο και οι γυναίκες είναι ντυμένες τζιτζί, λες και πάνε σε... Και παιδιά, πού το βρήκαν αυτό στην καρδαρόπα. Δηλαδή, έχει αγοράσει ένα φόρεμα για κηδεία. Όπως αγοράσει εσύ για βαφτίσια. Αυτό μπορεί να σας φαίνεται παράξενο, αλλά δεν το κοροϊδεύω. Αντιθέτως, το σέβεται. Δεν πάει με οποιοδήποτε φόρεμα σε οποιαδήποτε περίπτωση. Είναι συντονισμένο. Το γεγονός ότι είναι συντονισμένο σημαίνει ότι σέβεται τον χρόνο. Το θέτω αλλιώς. Όταν παίρνετε ομπρέλες, αποφασίζετε ότι η βροχή δεν σας νοιάζει. Ενώ πρέπει να πάρεις αδιάβροχο. Σε νοιάζει. Ρε μαλάκα, πότε το καλοκαίρι θα πάρεις αδιάβροχο? Στην καρταρόπα θα έχεις το αδιάβροχο. Ομπρέλα. Η ομπρέλα είναι άρνηση του καιρού. Το αδιάβροχο είναι συμβίωση του καιρού. Τώρα ευτυχώς που δεν βρέχει να σας δω με όλους με ομπρέλες και να μου πείτε τώρα πώς τη βγάζουμε το μπορείς να σας βάζει με την ομπρέλα. Η ομπρέλα, αν το σκεφτείτε ορθολογικά, έχετε δει ποτέ κάποιον να έχει ομπρέλα και από κάτω αδιάβροχο? Τα έχει πλάκα και με καπέλο αδιάβροχο. Το είναι για κωμωδία, εντάξει. Δηλαδή τι περιμένει, ας πούμε, τη θάλασσα. Άρα, λέω απλώς ότι, αν το σκεφτείτε με αυτόν τον τρόπο, ένας όμορφος τρόπος να ζείτε με την ανθρωπότητα είναι με τον χρόνο. Τον χρόνο. Όταν πηγαίνετε σε άλλη χώρα, ντυνόμαστε αλλιώς.
όλος θέλει να ντυθεί ακριβώς το ίδιο και έχει σκάσει. Του βλέπει όλους τους άλλους και είναι ντυμένοι όλοι διαφορετικά. Και λέει, εσείς δεν σκάσετε. Όχι, ρε μαράκα, εμείς δεν είμαστε μαράκες. Α, πείτε να καταλάβω κι εγώ, πού τα βρίσκεται αυτά τα ρούχα. Αυτά πουλάμε εδώ. Γιατί ξέρετε, πάτε για ένα ρούχο και λέτε, εγώ θα ήθελα αυτό και αυτό και αυτό και αυτό. Λέει, να το, το βάλεις πού. Πες τι, στη χώρα μου. Α, εντάξει, δεν έχουμε. Εδώ λοιπόν αυτό που προσπαθώ να σας πω είναι το εξής. Κάθε κοινωνία που προσπαθεί να πει ότι είναι ανθρωπότητα, έχει ένα ρούχο. Και λέει ότι είναι το καλύτερο. Ενώ η ανθρωπότητα έχει φορεσιές. Στην πραγματικότητα, για να είμαστε σοβαροί, έχει πανοπλία. Τώρα τι γίνεται, αν το κοιτάξετε πολύ κυκλικά, θα καταλάβετε ότι όλα αυτά που βάζουμε πάνω μας, είναι αυτά που έχουμε μέσα μας. Εντάξει. Άρα μπορεί μερικοί να λένε ότι εντάξει, δίνουν τόσο μεγάλη σημασία στα ρούχα, όχι, θα σας το θέσω αλλιώς. Αν τα ρούχα δεν ήταν σημαντικά, γιατί υπάρχουν ράσα. Με φανταστείτε, ας πούμε, μια καλόγρια με ένα παρθαλό φόρεμα. Και θα λέει, καλόγρια είμαι, ο Θεός να φυλάει. Και έτσι, παιδί μου, σε ποιο μοναστήρι είσαι εσύ. Woodstock. Στην πραγματικότητα, το ξέρετε πολύ καλά, είναι ένας τρόπος να πείτε ότι για μας δεν έχει σημασία, αλλά το γεγονός ότι το λέτε ότι δεν έχει σημασία είναι επειδή έχει σημασία. Αν δεν είχε σημασία, θα κυκλοφορούσαμε για γυμνή. Άρα, αυτό να ξέρετε ότι είναι αυτό το τοπικό. Το τοπικό και το βάθος δεν συνδυάζονται. Δεν υπάρχει τοπικότητα στο βάθος. Υπάρχει μόνο ολότητα. Η ολότητα της ανθρωπότητας είναι ένας τρόπος να σκέφτεσαι βαθιά και το τοπικό. Δηλαδή όλος μιλάει για κάτι και λες, κοίτα με τι βάθος το λέει. Ενώ έχεις την εντύπωση ότι δεν είπες και κάτι το σπουδαίο. Όμως, του έχει βάλει μια βαθύτητα. Δηλαδή, όταν λέμε ας πω ότι ο Σοκράτης είπε είδα ότι ουδεν είδα, δηλαδή, από όλα αυτά που έγραψε αυτό, θυμάσαι. Είναι, αλλά αυτό είναι συμπυκνωμένο, είναι σοκρατικό, τι να κάνουμε. Έχει πει κι άλλα βέβαια όμως. Αλλά, τι είπε, ξέρω ότι δεν ξέρω. Λες, φίλε, εντάξει, δηλαδή έβρεσαι ένα ξέρω, εντάξει. Έβρεσαι ένα ότι, ξαναέβρεσαι ένα ξέρω, τυχώς που το ξαναέβρες και δεν έβρες πάλι. Και λες, έκανες και μια φράση. Ναι, αλλά ποιος άλλος την έχει πει. Θα σας το θέσω αλλιώς. Φανταστείτε ότι ξέρω ότι δεν ξέρω. Έχετε λοιπόν τέσσερις λέξεις. Πείτε μου κάτι που είναι καινοτόμο με τέσσερις λέξεις. Έχετε μόνο τέσσερις. Θα πω κάτι πιο μεγάλο. Είναι κομψό. Το κομψό είναι αυτή η ομορφιά στην οποία δεν αλλάξει τίποτα. Ομορφιά μπορείς να έχεις. Πώς θα το πω. Άρα, στην ομορφιά μπορείς να βγάλεις στοιχεία και να παραμένει όμορφο. Όταν φτάνεις σε ένα σημείο που δεν μπορείς να το βγάλεις, γιατί άμα το βγάλεις δεν είναι πια όμορφο, λίγο πριν το βγάλεις, σε φάση ατάρι που θα λέγαμε στον κόμπο, είσαι σε κομψότητα. Τρίκομψα. Άρα τελείωνω λέγοντας ότι η ανθρωπότητα δεν είναι όμορφη, είναι κομψή. Ό,τι και να τις βγάλεις, είναι βαρβό. Και είναι, αν θέλετε, η θεμελιακή ομορφιά. Μπορεί να έχει και παραπάνω, δεν μας πειράζει, και φουρφού και αρώματα, αλλά άμα τα βγάλεις αυτά, τι θα σου μείνει, αυτό το κομψό, από τα λιγότσέτια, είναι αυτή η ανθρωπότητα. Δηλαδή, η ανθρωπότητα μέσω της πολυκυκλικότητας, τη μικρή διαφορά που κάνει είναι ότι είναι κομψή, γιατί δεν δέχεται να τις βγάλετε οτιδήποτε από την ύπαρξή της. Γιατί αυτή, και είναι η μεγάλη διαφορά σε σχέση με εμάς, ξέρει τι έχει. Και αυτό είναι το είναι της. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.